Ενωμένο, αλλαγμένο, αγαπημένο καλλιτέχνη, γιατί ο Χρήστος Δάντης δεν είναι απλά τραγουδιστής. Είναι number one. Είναι number one, έχει γράψει πολύ ωραία τραγούδια, πολύ ωραίες συνθέσεις και θέλω αυτή τη στιγμή να πάμε να τον δούμε αποκλειστικά στο Medistar τι λέει για όλα. Αλλά φυσικά δεν μπορούσαμε να μην το ρωτήσουμε για την Eurovision. Μπορούσαμε. Όχι βέβαια. Ένα τραγούδι ακόμα. Τις καλύτερες ευχές του δίνει ο Χρήστος Δάντης στην ελληνική αποστολή για τη Eurovision. Ο γνωστός τραγουδιστής που φέτος εμφανίζεται σε μουσική σκηνή και είχε θέσει υποψηφιότητα για τη Eurovision με το κομμάτι Killer Bee και τη Cassiopeia, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να ξαναπροσπαθήσει και του χρόνου. Έχουμε αυτή την αποστολή που πρέπει να τη στηρίξουμε. Καλό είναι να μην γκρινιάζουμε και το κορίτσι να το στείλουμε με την ευχή μας, ας πούμε. Και με θετική ενέργεια. Βέβαια, με θετικές σκέψεις. Έτσι κι αλλιώς. Εγώ εύχομαι στην ελληνική αποστολή, ευχήθηκα και την επόμενη μέρα απευθείας στο κορίτσι στην Ελευθερία την Ελευθερίου να ασκήσει και στην κυπριακή αποστολή το γλώσσο. Σας αρέσει σαν επιλογή. Πολλοί την παρομοιάζουν με την Έλληνα Παπαρίζου. Δεν ξέρω, βρίσκεται. Όλα πολλοί τα παρουσιάζουν, γενικότερα τα παρουσιάζουν όλα με κάτι. Κοιτάξτε, στα σίγουρα μπορεί να θαυμάζει η Ελευθερία την Έλληνα Παπαρίζου. Δεν είναι κακό. Καλό είναι. Έλα Παπαρίζου κέρδισε μια πρωτιά. Μπορεί να είναι και αυτό μια ευκαιρία για μια διάκριση. Πρέπει να έχει μια καλή τραγουδίστρια για να κερδίσει. Δεν υπάρχει συνταγή. Εκείνη την ώρα το καταλαβαίνεις. Κάποια συμβουλή θα δίνατε στην Ελευθερία? Να είναι ο εαυτός της. Είναι πάρα πολύ γλυκιά. Εγώ τη συμπαθώ πάρα πολύ. Του χρόνου θα ξαναπροσπαθήσετε? Αν υπάρχει το τραγούδι, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Γιατί ποτέ δεν έχω στόχο, ας πούμε, το συγκεκριμένο. Προκύπτει το τραγούδι και από εκεί πορεύομαι κι εγώ. Ένα τραγούδι ακόμα να σου φέρει. Ο ίδιος δείχνει πολύ ανανεωμένος και διάθετος και το μυστικό του είναι ένα. Ή μάλλον δύο. Με ανανεώνουν η γυναίκα μου, η κόρη μου, οι πρόβες μου, όλα αυτά, η δουλειά μου, όλα αυτά. Έτσι κι αλλιώς ο κόσμος πάσχει από, εκτός από τα προβλήματα αυτά που έχουν όλοι, ψιλοπάσχουμε όλοι μας από μια κατάθλιψη. Έτσι. Μας έχει βαραίνει αυτό το. Όλα αυτά τα γεγονότα που έχουν συμβεί τελευταία μας έχουν επιβαρύνει, μας έχουν εξουθενώσει και ψυχολογικά. Και οι μισοί θέλουν να διασκεδάσουν, οι άλλοι μισοί θέλουν να μείνουν σπίτι. Εντάξει. Εμείς κάνουμε συντροφιά και σε αυτούς που θέλουν να την περάσουν και εύθυμα, αλλά και σε αυτούς που θέλουν και να στεναχωρηθούν και λίγο παραπάνω. Όσο για την Έλενα Παπαρίζου και τη συμμετοχή της στο σουηδικό Let's Dance. Η Έλενα το έχει στο χορό. Είναι καταπληκτική. Καταπληκτική. Άρα θα τα πάει καλά. Σε ό,τι κάνει η Παπαρίζου το κάνει καλά. Επιτέλους, ένας άνθρωπος λέει κάτι καλό για την Ελευθερία. Ξαναπέστο και δεν σε τέλος και ένας άνθρωπος λέει καλό λόγο για την ελευθερία ελευθερίου. Δεν είναι ο μόνος άνθρωπος που λέει καλό λόγο για την ελευθερία ελευθερίου. Τελευταία, παιδιά, έχουμε ακούσει άσχημα λόγο. Γιατί δεν έχουμε ακούσει τίποτα, όλα καλά τα λένε. Και λέει και καλό λόγο για την Παπαρίζου. Ναι. Δεν είναι κακό να θαυμάζει το κοριτσάκι την Έλενα Παπαρίζου που κέρδισε. Αυτό που είπε πρώτα απ' όλα ότι η Παπαρίζου ό,τι κάνει είναι καλό. Έτσι. Άρα πιστεύει πάρα πολύ. Και ένα βασικό ότι στην Eurovision δεν ξέρει ποτέ, γι' αυτό είπε την ελευθερία ελευθερίου, δεν ξέρει ποτέ τι σε περιμένει, έτσι. Και βεβαίω ότι λέει. Είναι ένα καλό κορίτσι και λοιπά και πρέπει να τη θαυμάζει, άρα έχει πολλά να μάθει. Τη συμπαθώ πολύ. Τη συμπαθώ πολύ. Αυτά είναι λόγια, κομπολόγια που λέμε. Ναι, δηλαδή. Τι ρωτάτε το γιατί. Τυπικά εννοείς να τα πει, να τα πει. Είναι η Παπαρίζου εδώ και είναι η Ελευθερίου εκεί και έχει πολλά σκαλοπάτια να ανέβει για να πάει στο σου λέει κανένας, ούτε η ίδια, έχει πει ποτέ ότι συγκρίνει τον εαυτό της με την Έλληνα Παπαρίζου. Δεν είπαμε ότι το είπε. Τι είπε ο Δάντης, έτσι. Ερμηνεύοντας τα λόγια του ποιητή. Δηλαδή λέει καλή επιτυχία. Είχε πει ότι του άρεσε το τραγούδι, αλλά. Μα παιδιά, η σύγκριση είναι αναπόφευκτη. Εφόσον συμμετέχει και αυτή φέτος στη Eurovision και εφόσον η Έλενα έχει φέρει την πρωτιά στην Ελλάδα, πάντα η Έλενα θα είναι το μέτρο σύγκρισης για όλες τις τραγουδίστριες που θα πάνε στη Eurovision. Ξέρετε όταν τι μου αρέσει. Όταν μεγαλώσω, σαν να μου λέει ο Δάντης, όταν μεγαλώσω θα γίνω μία Έλενα Παπαρίζου. Ξέρετε τι μου αρέσει όμως εμένα πάρα πολύ, ότι ο Δάντης, ενώ έχει πάρει την πρωτιά της Eurovision με την Έλενα Παπαρίζου και έχει γράψει τραγούδι, έχει ξαναγράψει και έχει ξαναγράψει. Δεν θα το τόλμαγαν πολλοί συνθέτες ή καλλιτέχνες γενικότερα γιατί? Να το προσπαθήσουν ξανά, γιατί έχει πάρει την πρώτη θέση. Είναι δημιουργός, δεν είναι. Κυνηγάω και πολύ να πάρω το Eurovision και τελείωσε η ζωή μου. Έτσι. Και αυτό ακριβώς είπε ότι όταν το ρωτάει η Μαρίλη αν θα ξαναγράψει τον χρόνο, λέει εφόσον υπάρχει τραγούδι, δηλαδή του έχει έρθει η έμπνευση, θα το κάνω. Και λύσει την Eurovision, δεν ξέρει αν θα κερδίσει ποτέ. Δεν πάει στην τραγουδάρα. Να ρωτήσω κάτι εγώ εσένα τώρα. Που είσαι και άντρας. Και έχει και το οπτικό. Για ποιο λόγο έχει προκύψει. Και συνάσα μου.
Ξέρει κάτι και δεν το ξέρω, ναι. Όχι, για ποιο λόγο έχει προκύψει, δεν ξέρω πώς μου έχει διαφύγει κάτι. Η σύγκριση της Ελευθερίας Ελευθερίου με την Παπαρίζου. Θα σου πω πώς έχει προκύψει. Έχει περάσει η Καλομήρα. Είναι ποια ήταν η κοπέλα που έχει περάσει από την Γιουροβίζιον. Υπάρχει σύγκριση, διότι είναι περίπου σε ίδιο στήλ σε μικρογραφία. Σε τι? Δηλαδή. Μήπως σας τρεξάτε να μας πει. Η χορογραφία που έχει το κόλπο αυτό. Ποιο, πες το. Στο ένα ανεβαίνα, το άλλο κάναμε τη λύρα και τα λοιπά. Και μην τρέπεσαι, πες. Εγώ να τραπώ, δεν έχω τραπεί για τόσο για τόσο. Παιδί μου, το σόρχο εννοείς το σωσάτο. Εντάξει, τα υπόλοιπα τα παραβλέπουμε. Να τα πάρει ο χάρος. Το ένα είναι ότι η Ελευθερίου Αντιδής είναι μικρογραφία της Παπαρίζου. Της Μαρία Μενούνος. Της Μαρία Μενούνος. Και εγώ θα συμφωνήσω, συγγνώμη. Ο καθένας διαφύγει στο θέμα να μιλήσει. Δεν το χάνετε σιγά σιγά. Γιατί μα λέμε ρε θέλω να το χάσετε. Πρέπει να συμφωνώ δηλαδή ότι μοιάζει με την Έλληνα Παπαρίζου. Δεν και καλά. Μα ζήτησε αντρική άποψη, Νικόλετα Φραντζέσκα. Δεν ζητάω να μιλήσει. Οι γυναίκε δεν μιλούν τώρα. Μην ζητά αντρικέ απόψει. Αυτό θα μιλήσουν στο τέλο οι γυναίκε. Δεν μα όλοι γυναίκε. Φραντζέσκα, και οι γυναίκε το υπόσχομαι θα μιλήσουν μετά. Πε τα μου. Θα μιλήσω όταν πρέπει να μιλήσω, εντάξει. Λοιπόν. Μοιάζει με την Παπαρίζου στο στυλ. Αν τις βάλεις δίπλα να χορεύουν και να τραγουδούν, θα καταλάβεις ότι έχει πάρει την Παπαρίζου. Την έχει είναι παρακολουθήσει. Παπαρίζου και το παρανυφάκι της όμως. Ναι. Άλλο, βέβαια, η μία είναι γυναίκα και η άλλη κοριτσάκι. Δεν συγκρίνουμε τώρα τα πράγματα. Ναι. Η μία έχει μία πορεία τεράστια ετών και έχει όλη την πείρα. Η Ελευθερία Ελευθερίου είναι αγγλική το κορίτσι με πολύ ωραία φωνή. Συγγνώμη, αλλά δες και την Παπαρίζου όταν ξεκίνησε με του Σαντίκ που είχε πάει. Είχε την ίδια ηλικία με την Ελευθερία Ελευθερίου τότε. Περίμενε, δεν τα ξέρετε καλά και πετάγεστε και λέτε ότι το φανεί του Λεωστεφανή. Πες τάτι μου. Η Παπαρίζου είχε ήδη καριέρα μεγάλη στη Σουηδία όταν πήγε στην Eurovision. Δεν ήταν η Κουκουρουκού. Δεν τραγούσε με το Βέρτι και κάτι. Έμαθα τι να μάθει με το Βέρτι. Να πήγε να πάει στην Eurovision. Δηλαδή είναι για ένα ποντιακό. Ναι. Ναι. Τι με κοιτάς, why are you looking at me? Are you looking at me? Να σου πω κάτι, ρώτησε η Νικολέτα, γιατί τη συγκρίνουμε. Γιατί τη συγκρίνουμε. Όταν κάποιος έχει βγει πρώτος, φυσικά και θα σε συγκρίνει. Είναι δυνατό. Και για εσένα ρωτάω, και η Καλομήρα έχει βγει τρίτη, δεν ξέρω, και εγώ πολύ καλά τα είχε πάει. Θυμάται κανείς την Καλομήρα? Σε ρωτώ και εγώ τώρα. Θυμάται κανείς την Καλομήρα? Και μας κόλλησε και το στρασάτο, εγώ πιστεύω. Που είδαμε. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι σωστό. Κυρία Σαντίκου, η σύγκριση γίνεται πάντα με τον καλύτερο, δεν γίνεται με το μέτριο το χειρότερο. Με τα λόγια μου έρχεσαι, τι είπα προηγουμένως, ότι πάντα όλοι συγκρινόμαστε με την Παπαρίζου, γιατί αυτό ήταν το πρότυπό μας στη Eurovision και ήρθε και την πρωτιά. Να πω εγώ ένα δικό μου σχόλιο. Εγώ πιστεύω παιδιά ότι. Μα σκάσετε άμα δεν πείτε σχόλιο. Η Ελευθερία Ελευθερίου θέλει πολλά καρβέλια ή cupcakes αν θέλει. Καρβέλια να φάει για να γίνει παιδιά να φτάσει την Ελλάδα Παπαρίζου. Μα το λέει και η ίδια τώρα, μην τρελαθώ. Δεν το λέω. Συμφωνώ με τον Χριστοδότη. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε όμως ότι αυτό είναι αυτονόητο και φυσιολογικό και δεν το λέμε για να την κάψουμε ή οτιδήποτε το κοριτσάκι μας. Για όνομα του Θεού. Εμείς κρίνουμε τα όσα είπε ο Χρήστος ο Δάντης, έτσι. Μην με αφορμή τη συνέντευξη του Χρήστου ακριβώς. Μιλάμε, όχι. Χριστέ μου. Μαρία μου, στη Γιαννάκη μιλάω. Συγγνώμη, με αφορμή τη συνέντευξη του Χρήστου. Εγώ να πω κάτι. Ναι. Η Ιωάννα Ιβάς πού είναι? Τι σε νοιάζει? Η καρέκλα τη Ιωάννα πού είναι? Σε παρακαλώ πάρα πολύ, άσε μας τώρα. Θέλω να περάσουμε να δούμε τώρα κάτι άλλο. Το οποίο το εντοπίσαμε εμείς, Μαρία. Πάλι εσύ σίγουρα το πιστεύω.